Καλημέρα σε όλου και πάλι. Α μου επιτρέψουν οι λοιποί παριστάμενοι στην αίθουσα, κατά παράβαση του Πρωτοκόλλου, να αναφερθώ κατά προτεραιότητα στο βασικό κοινό αυτή τη εκδήλωση και αυτή τη πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει ω Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση τη διαφθορά. Του νέου που σήμερα μα έχουν κάνει τη τιμή να βρίσκονται ανάμεσά μα. Του επικεφαλεί των ελεκτικών σωμάτων και διοκτικών μηχανισμών, την ηγεσία τη δικαιοσύνη, την πολιτική ηγεσία. Έχουμε τη χαρά να βλέπουμε συχνά σε εκδηλώσει και συναντήσει μα. Όμω δεν έχουμε την τιμή να απευθυνόμαστε σε τόσα πολλά παιδιά και ανθρώπου τη εκπαίδευση. Δεν αφήνω λοιπόν την ευκαιρία να χαθεί και ελπίζω να με συγχωρέσει το τμήμα του κοινού που συνήθω παρευρίσκεται στι εκδηλώσει μα και το ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Το σύνθημα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, φέρτε πίσω τα κλεμμένα, είναι απολύτω σωστό, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Διότι το πρόβλημα είναι το σύστημα και οι θεσμοί που καθιερώσαμε. Θεσμοί που παράγουν βία και βαρβαρότητα. Το μέγεθος της κοινωνικής βλάβης που προκαλούν τα βαριά οικονομικά εγκλήματα, τα εγκλήματα διαφθοράς σε βάρος του δημοσίου, έχει αναλογίες ως προς τις συνέπειες του με τα εγκλήματα πολέμου, πολλέ φορές. Θύμα τους μπορεί να είναι ο καθένας. Τα θύματα δεν είναι συχνά άμεσα ορατά, δεν είναι μόνο αυτά που φαίνονται, ενώ η διάπραξή τους υποθηκεύει τον μέλλον των επερχόμενων γενεών. Όσε και αν χτίσουμε φυλακέ, όσου κακού και αν κλείσουμε μέσα, το πρόβλημα τη διαφθορά δεν λύνεται μόνο μέσα από το ποινικό κατασταλτικό σύστημα. Σαν κυβέρνηση, οφείλουμε να παρεύουμε στο επίπεδο τη πρόληψη. Και αυτό τολμάμε με μια σειρά δράσεων όπω η σημερινή. Πρόληψη υπό την έννοια τη ευαισθητοποίηση τη νέα γενιά, υπό την έννοια τη ύπαρξη ενό διαλόγου με του νέου για το πώ παίζεται το παιχνίδι τίμια. Σε αυτόν τον διάλογο, η νέα γενιά οφείλει να εκφράσει την άποψή τη. Γιατί οι νέοι θα αλλάξουν το παιχνίδι. Η νέα γενιά οφείλει να εκφράσει την άποψή τη χωρί φόβο. Δεν θέλουμε να αισθάνονται οι νέοι ότι ετοιμάζουμε έναν κόσμο για αυτού, αλλά χωρί αυτού. Γιατί αυτό προκαλεί φόβο. Και ο φόβο είναι κακό σύμβουλο. Η γνώση και κυρίω η συμμετοχή είναι το στοιχείο που σε κάνει να αισθάνεσαι άνετα και οικεία. Αυτό ακριβώ προσπαθούμε. Όμω και η πρόληψη δεν πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά εκείνα που κατασκευάζουν ένα πολίτη επιθύμιο όργανο της πολιτείας. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Θέλουμε έναν πολίτη που γνωρίζει τα δικαιώματα και διεκδικεί. Ακόμα και κάποιες φορές δυναμικά, πολύ δυναμικά, διεκδικεί την αλλαγή της κοινωνίας. Αν θέλουμε να αφήσουμε κάτι πίσω μας, πρέπει να ανοίξουμε δρόμους. Ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν. Είναι πραγματικά αισιόδοξο ότι όταν μιλήσαμε για μια καμπάνια προ του νέου για θέματα καταπολέμηση τη διαφθορά, βρήκαμε ανοιχτά αυτιά και μυαλά στο Υπουργείο Παιδεία και του εκπαιδευτικού φορεί, όπω το Ινστιτούτο Εκπαιδευτική Πολιτική, αλλά και του επιστημονικού φορεί που δεν έχουν στι βασικέ του αρμοδιότητε την εκπαίδευση τη νεολαία. Όπω παράδειγμα το Ινστιτούτο Εσωτερικών Λεκτών. Το ίδιο έγινε και με την ΕΡΤ. Καθώ ηγεσία τη και το προσωπικό τη αναγνωρίζει το σημαντικό εκπαιδευτικό ρόλο τη τηλεόρηση και των ΜΜΕ. Το έτσι, στην παρούσα φάση, όπω αναφέρθηκε και ο Υπουργό Παιδεία, προετοιμαζόμαστε για την υπογραφή ενό πρωτοκόλου συνεργασία, την ανακοίνωση η σειρά δράσεων που μπορούν να αναλυθούν από τα σχολεία και του εκπαιδευτικού φορεί. Τίτλο τη σημερινή εκδήλωση είναι Παίζω τίμια. Οι νέοι αλλάζουν το παιχνίδι. Όταν θέλουμε να παίξουμε ένα παιχνίδι, πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία. Τι κανόνε θα ακολουθήσουμε. Αλλιώ, ο καθένα θα κάνει ό,τι νομίζει και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ευχαριστηθούμε το παιχνίδι. Μπορεί να πλακωθούμε, να διαφωνήσουμε, να πλακωθούμε στο ξύλο, ακόμα και για τα πιο απλά και αστεία πράγματα. Μπορεί κάποιο να μην θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι. Αλλά αν επιλέξει να παίξει, πρέπει να εφαρμόσει συγκεκριμένου προσυμφωνημένου κανόνε. Κάτι παρόμοιο ισχύει και σε κάθε συλλογική κοινωνική δράση. Είτε πρόκειται για την οικογένεια, την τάξη ή την ομάδα που εντάσσεται κάποιο. Τα όρια και οι κανόνε δημιουργούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε άνθρωπο μπορεί να συνεπάρξει με του συνανθρώπου του. Να δίνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίηση και ασφάλεια να εξελίσσεται και να δημιουργεί, δημιουργεί αναπτύσσοντα την αλληλεγγύη. Με αυτέ τι σκέψει θα σα χαιρετήσω προ το παρόν και είμαι σίγουρο ότι θα βρεθούμε ξανά σε κάποια από τι δράσει που θα διοργανώσουμε με τη βοήθεια των ειδικών, δηλαδή των εκπαιδευτικών και των επιστημόνων του εκπαιδευτικού χώρου. Σα ευχαριστώ πολύ και για λόγου που αφορούν την αναγκαιότητα τη συνέχεια της διοικητικής δράσης. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον αναπληρωτή υπουργό κ. Παπαγγελόπουλου προκειμένου από κοινού να παραδώσουμε μια τιμητική πλακέτα εκ μέρους της Γενικής Γραμματέας Καταπολέμησης πολέμηση προ προς τον πρώην Γενικό Γραμματέα και νύμη Υπουργό Αθλητισμού κ. Γιώργο Βασιλιάδη για την προσφορά και το έργο του στην καταπολέμηση της διαθοράς. Ε, οι άγραφοι κανόνες επιβάλλουν τη βράβευση ενός προσώπου μετά από ικανό χρονικό διάστημα ώστε να έχει μεσολαβήσει η απαιτούμενη αξιολόγηση και αναγνώριση του έργου του. Ε, στην προκειμένη περίπτωση όμω, ο Γιώργο Βασιλιάδης Βασιλιάδη αποχώρησε από τη γραμματεία έχοντα σχεδιάσει ένα πλήρε στρατηγικό σχέδιο με πολύμορφε δράσει κατά τη διαφθορά. Ένα σχέδιο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη υλοποίηση. Δίνει δε και τώρα τη μάχη κατά τη διαφθορά στο μέτωπο του αθλητισμού. Που σίγουρα και εκεί χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά να γίνει. Συνεπώς, δικολογημένα, μας επιτρέπεται να γίνει αυτή η εξαίρεση και γρηγορότερα ίσως από ό,τι συνηθίσατε να δώσουμε αυτή τη τιμητική πλαγέτα. Κύριε Υπουργέ. Να πω κάτι εκτό προγράμματο που μου ήρθε τώρα. Το Γιώργο τον Βασιλιά δεν τον ήξερα. Τον γνώρισα λιγότερο από δύο χρόνια, ένα μισή χρόνο. Τον αποκαλούσα και εξακολουθώ να το αποκαλώ το θορυκτό. Όχι λόγω σωματότυπου, άλλωστε έχει χάσει 30 κιλά. Λόγω τη δράση του. Γιώργο, τον αγώνα που ξεκινήσαμε παρέα. Το συνεχίζει από άλλη θέση καλύτερη. Και να έχω να σου πω: Να παραμείνει ο εαυτό σου, να παίξει την μπάλα σου, να τα αλλάξει και εκεί όλα.